20. Φίλες και φίλοι, σύντροφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε σήμερα στην τελευταία κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουν απομείνει λίγες ώρες για να στηθούν οι κάλπες. Τις τελευταίες αυτές ώρες δεν σταματάμε ούτε λεπτό. Την προσπάθεια να ανέβει ακόμα πιο ψηλά σε ψήφους, ποσοστά και βουλευτές το ΚΚΕ, το μοναδικό αυθεντικό στήριγμα για το λαό. Έγινε ένα βήμα στις 21 του Μάη με την άνοδο σε ποσοστά και ψήφους του ΚΚΕ. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που το κόμμα μας αύξησε τα ποσοστά του πάνω από 2% και κερδίσαμε 12.400 παραπάνω ψήφους από το 2019, άνοδο 33% δηλαδή. Πάμε τώρα να κάνουμε τα επόμενα βήματα, να κάνουμε το άλμα. Ναι, πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας για να είναι στις 25 Ιούνιου το ΚΚΕ, τρίτο κόμμα στη Θεσσαλονίκη, ψήφο-ψήφο μέχρι το τέλος, για να εκλέξουμε και τρίτο βουλευτή από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δεν αφήνουμε ώρα χαμένη, να μην αφήσουμε σπίτι, δρόμο, γειτονιά, πλατεία, χώρο δουλειάς, μικρομάγαζο, που να μην φτάσει το κάλεσμά μας, παντού με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Γιατί χρειάζεται πιο δυνατό ΚΚΕ για να είναι ακόμη πιο δυνατός ο λαός. Οι εργαζόμενοι της πόλης μας ξέρουν και έζησαν ότι οι κομμουνιστές μπήκαν μπροστά, οργάνωσαν και στήριξαν κάθε αγώνα διεκδίκησης. Από τις μεγάλες απεργιακές μάχες και συγκεντρώσεις της 6 Απρίλου του προηγούμενου χρόνου, μέχρι τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη πριν λίγους μήνες. Για να αναδειχθούν τα πραγματικά αίτια και υπεύθυνοι που συμπυκνώθηκε στο σύνθημα που τράνταξε την πόλη, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε χώρους δουλειάς όπως τον ΟΑΣΤ, για αυξήσεις στους μισθούς αλλά και πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως οι νέοι συντροφοί μας στον ΟΣΕ, που εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέσω της συνδικαλιστικής παράταξης που συσπυρώνεται στο ΠΑΜΕ, προειδοποιούσαν με την καταγγελία κόλαφο από τις 7 Φλεβάρι για το έγκλημα που έρχεται στο σιδηρόδρομο. Αλλά και οι σύντροφοί μας εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην καθαριότητα αυτές τις μέρες, μαζί με άλλους πρωτοπόρους αγωνιστές, για να πάρθουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων μετά τα εκατοντάδες καθημερινά εργατικά ατυχήματα. Είμαστε μπροστά σε κάθε εργατικό αγώνα που αναπτύχθηκε στην πόλη μας, ενάντια στις απολύσεις εργοδοσίας στη Μαλαματίνα και σε άλλα εργοστάσια. Στην ΕΙΑΘ ενάντια στην παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, στο πολύπαθο έργο της κατασκευής του μετρό επί 17 χρόνια για να μην ξαναθρηνήσουμε νεκρούς, αλλά και για μόνιμη δουλειά. Στα μεταλλεία του χρυσού στη Χαλκιδική, ενάντια στις απολύσεις συνδικαλιστών και άλλων εργαζομένων για να πάρθουν πίσω, όπως και έγινε στην πρώτη φάση. Πρωτοστατούμε στα βήματα που γίνονται για την οργάνωση των εργαζομένων, με την ίδρυση νέων κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων στην πόλη μας, σε μεγάλες εταιρείες νέων τεχνολογιών, αλλά και σε άλλους κλάδους. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε περήφανοι για τις σκληρές μάχες που δώσαμε, όχι μετά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκείνες τις κρίσιμες στιγμές, μέσα στην πανδημία, οι κομμουνιστές υγειονομικοί και άλλοι πρωτοπόροι, διεκδικώντας προσλήψεις, μηχανήματα, ΜΕΘ, την επαναλειτουργία των δύο κλειστών νοσοκομείων, του Λιμωδών και του Παναγία. Συνεχίζουμε τη μάχη για δημόσια δωρεάν παιδεία με δικαιώματα και αξιοπρέπεια σε κάθε χώρο μόρφωσης, όπως έκαναν οι φοιτητές της ΚΝΕ μαζί με άλλους αγωνιστές, φοιτητές και καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που οργάνωσαν μόνοι τους μαθήματα όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκλεισε τα πανεπιστήμια και όταν τα ξανάνοιξε χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, αλλά και στην οργάνωση του αγώνα και της σύγκρουσης για να πάρει πόδι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Και τα κατάφεραν. Και κατάφεραν και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, να βγει πρώτη δύναμη πασπουδαστική και πέρυσι και φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και τώρα συνεχίζουμε για να είναι χιλιάδες οι φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη που θα στηρίξουν το ΚΚΕ
στις 25 Ιούνιου. Λιώσαμε τους πάτους των παπουτσιών μας για να σώσουμε κάθε λαϊκό σπίτι από τα νύχια των κορακιών, από τα φαντς και τις τράπεζες, σε κάθε γειτονιά, όπως κάναμε στην Τούμπα, στις Σικές, στην Καλαμαριά, στα Βασιλικά και αλλού. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει ανάγκη η πόλη μας, για να μην πνίγονται οι άνθρωποι και να μην καταστρέφονται περιουσίες όπως στην Πολύχνη, στις Σικές και αλλού. Τα αναγκαία έργα αντισεισμικής θωράκισης, ιδιαίτερα στα σχολεία, στο πανεπιστήμιο, στα νοσοκομεία και σε άλλα δημόσια κτίρια. Τα έργα αντιπυρικής προστασίας και την οικολογική ανόρθωση του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας, του Σέικ Σου. Και ας μην είναι επιλέξιμα όλα αυτά τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψής τους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τους. Να τα χαίρονται αυτοί με τα κέρδη των λίγων, εμείς με τις ζωές των πολλών. Τις ζωές των πολλών υπερασπιστήκαμε και θα συνεχίσουμε στους αγώνες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ελάχιστων ελεύθερων χώρων της πόλης μας, ενάντια στην καύση απορριμμάτων στο Τιτάν, για τη δυσοσμία στον Εύωσμο, για την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου στην Καλαμαριά και του χώρου της ΔΕΘ, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τέλος, είμαστε περήφανοι για τη μάχη που δώσαμε και δίνουμε, για να μην μετατραπεί η πόλη μας και ιδιαίτερα το λιμάνι της σε ορμητήριο για τα εγκληματικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και όλων των κυβερνήσεων που μας εμπλέκουν σε ακόμα ένα πόλεμο για τα συμφέροντα των υπεριαλιστών στην Ουκρανία. Με μπροστάριδες τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και νεότερους συντρόφους μας που κράτησαν παλικαρίσια στάση ενάντια στην καταστολή, στις συλλήψεις, στα κρατητήρια, στα δικαστήρια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με καθαρό μυαλό και φλογισμένη καρδιά, μέχρι την τελευταία ώρα, πριν κλείσουν οι κάλπες την Κυριακή, συνεχίζουμε, όπως ξέρουμε καλά, χωρίς να υπολογίζουμε κόπο και χρόνο. Δεν χαρίζουμε κανέναν, καμία ψήφος χαμένη, κάθε ψήφος στο ΚΚΕ βόλει στην καρδιά του συστήματος. Πάμε δυνατά, μια ανάσα ακόμα για να πάρει πολλές ανάσες ο λαός μας από τις 26 Ιούνιου με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ. Και τώρα...